Και πολλές ουσιαστικά ξενερώνουν όταν είναι τόσο προφανές το ότι τις γουστάρεις. Γιατί δεν υπάρχει πρόκληση, δεν υπάρχει μυστήριο, δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρετε τι γουστάρεις, τη γουστάρουν άλλοι πόσοι. Και αυτό είναι το πρόβλημά σας. Δείχνετε στην άλλη πολύ εύκολα ότι τη γουστάρετε. Έτσι οι περισσότερες ξενερώνουν. Γιατί άμα ήταν κάθε ένας που του γουστάρει να του κάθεται, γάμισε το. Α, κάτι άλλο που ξέχασα να αναφέρω στην αρχή του βίντεο. Αυτό το ο άλλος θα σε βλέπει, ξέρει άμα σε γουστάρει στα πρώτα 7 δευτερόλεπτα, είναι μαλακία. Δεν θα κάτσω να το αναλύσω πολύ, αλλά θα σου πω μόνο αυτό. Ο άλλος, στα πρώτα 7 δευτερόλεπτα που σε βλέπει, το μόνο που καταλαβαίνει είναι αν είσαι καλό κομμάτι ή όχι. Τίποτα άλλο. Και αυτό με το καλό κομμάτι πάλι δεν είναι και σίγουρο πλέον με τα σουτιέν που υπάρχουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτι άλλο. Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βγάζεις την εικόνα προς τα έξω του φρικαρισμένου, απελπισμένου μουνοανιχνευτή. Αλλά ανάλογα με την κόμενα που θες να ρίξεις, ίσως πρέπει να το παίξεις ο πεπειραμένος γαμιάς της γειτονιάς ή κάπως μαζεμένος και ντροπαλός. Δεν μπορώ να αναλύσω τους τύπους γκόμενας που θα γούσταραν το ένα και τους τύπους γκόμενας που θα γούσταραν το άλλο, γιατί δεν είναι στάνταρ. Αυτό είναι δική σου δουλειά, το να αναλύσεις την ψυχολογία της γκόμενας που γουστάρεις. Όπως επίσης, το αν θα δουλέψει να την πέσεις στη φίλη της δεν είναι στάνταρ. Υπάρχουν τύπισες που αν την πέσεις στη φίλη τους, σε ξεγράφουν εντελώς. Σε φάση είσαι μπροστά τους και αυτές βλέπουν από μέσα σου. Και υπάρχουν κι άλλες που αν την πέσεις στη φίλη τους, κολλάνε. Σε φάση σκέφτονται γιατί διάλεξε αυτή και όχι εμένα. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο τώρα. Για τους γυμνασμένους. Θα έχεις παρατηρήσει ότι δεν είναι πάντα είμαι γυμνασμένος, γαμάω πολύ, έτσι. Αν είσαι γυμνασμένος, σου έχω κάποιες συμβουλές. Αν ο κύριος λόγος που γυμνάζεσαι είναι γκόμενες, τότε φρόντισε να είσαι μέτριος. Ούτε πολύ τούμπανος, ούτε πολύ μικρός όμως. Ούτε πολύ χοντρός, ούτε πολύ στεγνός. Σε φάση να έχεις κοιλιακούς, αλλά να μην έχεις παντουφλέβες. Έτσι θα μπορείς να γαμάς γκόμενες με διάφορα γούστα, φίλε. Γιατί ας πούμε, αν είσαι π.χ. full τούμπανο, δεν γίνεται να πας με αυτήν η οποία γουστάρει μικρόσωμους. Ή αν είσαι full υπερστεγνός, δεν γίνεται να πας με αυτήν η οποία συχαίνεται τις φλέβες. Το μόνο πρόβλημα με το να είσαι μέτριος είναι ότι σε σχέση με κάποιον υπερτούμπανο και στεγνό, δεν θα φαίνεσαι εντυπωσιακός. Επίσης το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν γκόμενες οι οποίες γουστάρουν αυτό που λέμε bodybuilding σώμα, δηλαδή κάποιον ο οποίος θα είναι πολύ τούμπανος και πολύ στεγνός. Και για να είσαι πολύ τούμπανος και πολύ στεγνός θέλει πολλά χρόνια. Δηλαδή θέλει, εκτός αν έχεις τα γονίδια εννοείται, αν έχεις τα κατάλληλα γονίδια, το κατάλληλο DNA για να το κάνεις, έτσι. Αλλά συνήθως χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια. Αν θέλεις να προσπαθήσεις να δουλέψεις για αυτό, κάντο. Απλά υπάρχουν γκόμενες που αυτό τους συχαίνονται. Κατάλαβες. Είναι πως οι γκόμενες θεωρούν ότι όσο πιο αδύνατες είναι, τόσο πιο μουνιά είναι. Αλλά ουσιαστικά καταλήγουν μερικές να είναι σαν σκιάχτρα και δεν φαίνεται ελκυστικό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και όταν γυμνάζεσαι υπερβολικά. Β. Μην είσαι ποτέ ο πρώτος στην παρέα που θα βγάλει την μπλούζα. Δίνεις την εντύπωση του απελπισμένου. Γ. Αν θέλεις να δείξεις σε κάποια το σώμα σου, φρόντισε να φανείς ένα ατύχημα. Δέλτα, φρόντισε το ότι είσαι γυμνασμένος να μην αποτελεί το 50% του ποιος είσαι, που πας, τι κάνεις και τι λες. Τουλάχιστον όχι μπροστά στις γκόμενες. Δηλαδή μπροστά στις γκόμενες μην είσαι απλά ο γυμνασμένος. Δείξε χαρακτήρα και βάθος. Έψιλον, επειδή το κάνουν οι γκόμενες στους γυμνασμένους, όταν είσαι μπροστά στην κοπέλα που γουστάρεις, να αφήνεις ή να μην αφήνεις άλλες γκόμενες να σε πιάνουνε, ανάλογα με το τι πιστεύεις ότι θα βοηθήσει στο να σε γουστάρει αυτή, δηλαδή ανάλογα με το χαρακτήρα της ουσιαστικά. Αν πιστεύεις ότι θα βοηθήσει πιο πολύ το να μην αφήνεις να σε πιάνουν άλλες, τότε μην είσαι υπερβολικός στον τρόπο που τις αποθείς, ώστε αυτή που σε γουστάρει να μην φοβηθεί να σε αγγίξει, και είναι πολύ πιθανό να σε αγγίξει, γιατί για να δει σε φάση άμα θα αποθήσεις και αυτήν, για να καταλάβει αν την γουστάρεις εντός εισαγωγικών, που ήδη τη γουστάρεις, απλά δεν το ξέρει. Όταν αυτή που σε γουστάρει σε αγγίξει, απόθησε την και αυτήν. Πλάκα κάνω, μην κάνεις και μια μαλακία.
Τελείωσε η παράγραφος των γυμνασμένων. Ας συνεχίσουμε.